Κοντά μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτής της εκδήλωσης που για 40 χρόνια γίνεται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μοντικού Τραγουδιού και Μουσικής, ο κ. Κώστας Παυλόπουλος. Κύριε Παυλόπουλε, δύο λόγια για την οργάνωση που πραγματοποιείται εδώ κάθε χρόνο στο Λαγκάδι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ και καλύπτετε την αποψινή γιορτή μας. Τώρα δύο λόγια. Όπως λέει και ο Κούρδος συγγραφέας, ο φίλος μου Τζεμίλ Τουράν, τούτα τα φύλλα, τούτες οι πέτρες, τούτα τα δέντρα, τούτα τα αριάκια, τούτες οι ραχούλες, στο βιβλίο του παγωμένο ματωμένο αγριολούλουδο, είναι δικά μου, είναι κομμάτια της ψυχής μου, είναι μέρη της καρδιάς μου. Αυτό είναι το δημοτικό τραγούδι καταρχήν, που είναι πολύ σημαντικό και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να γαλουχήσει και να μεγαλώσουν πολλές γενιές Ελλήνων και να αποκτήσουν εκείνο που λέμε ελληνικό φιλότιμο. Είναι τη σπάνια λέξη. Όσο για τα 40 χρόνια, αυτό μαρτυράει αν πέτυχε ή όχι τα 40 χρόνια. Εκείνο που εγώ εύχομαι είναι από εδώ και πέρα να βρούμε εμείς τον τρόπο, να είμαστε δυνατοί για να το πάμε πολύ περισσότερα χρόνια και οι άλλοι που θα έρθουν να το πάνε ακόμα μακρύτερα. Πέρσι μου είχατε πει, κύριε Παυλόπουλε, ότι ήταν μικρός ο χρόνος, η χρονική διάρκεια για να γίνει η περσινή διοργάνωση. Φέτος ήταν πολύ πιο, καλύτερα. Πιο οργανωμένο. Έχουμε, θα σας πω μόνο ότι έχουμε από τους 17 διαγωνιζόμενους, οι 11 είναι νέοι, πρώτη φορά έρχονται. Νέοι εννοείται και μεγαλύτερη σε ηλικία και μικρότερη, έρχονται πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Και σίγουρα έχουμε, θα το διαπιστώσετε αργότερα, έχουμε πολύ καλύτερες φωνές από κάθε άλλη χρονιά. Πούμε, καταρχήν ότι τα φεστιβάλ είναι ένας θεσμός ο οποίος καθιερώνεται ουσιαστικά με τα πολεμικά. Και στον ελληνικό χώρο είναι αρκετά τα φεστιβάλ και χορού και τραγουδιού. Χορός και τραγούδι πάνε μαζί. Από τα πιο πολύχρονα όμως είναι αυτό το φεστιβάλ των Λαγκαδίων. Συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια. Και με αφορμή αυτή τη συμπλήρωση θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά το φεστιβάλ μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσε και με τον ίδιο τρόπο, ή θα πρέπει να δούμε σε μια νέα μορφή, η οποία θα είναι και παραγωγική, δηλαδή θα είναι δημιουργική και για το δημοτικό τραγούδι, αλλά θα είναι δημιουργική και παραγωγική και για τον τόπο. Ένα φεστιβάλ δεν έχει νόημα να είναι ένα παζάρι, ένα πανηγύρι όπως όλα τα άλλα στο πλαίσιο των εορτών και στον κύκλο του χρόνου. Είναι σημαντικό σήμερα, σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε μια πολλαπλή κρίση, η οποία μπορεί να είναι και μια αφορμή για να βγούμε σε κάτι καλύτερο, να δούμε αν το φεστιβάλ μπορεί να μας δώσει κάποιες ευκαιρίες. Και τι εννοώ. Θα πρέπει να γίνει καταρχήν μια οριοθέτηση των στόχων. Γιατί ενδιαφέρεται το φεστιβάλ? Να παράγει νέες μορφές τραγουδιών δημοτικών, να δώσει μια νέα μορφή στα παλιά τραγούδια, να καταγράψει ένα υλικό από το παρελθόν. Πρέπει να δούμε, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Ως Κρητική Επιτροπή το λέω, έχουμε παιδιά που τραγουδούν, έχουμε και ηλικιωμένους 83 χρόνων. Αυτά όλα δεν μπορεί να μπουν στην ίδια κατηγορία και να γίνει ένας κοινός έπαινος ή ένα κοινό βραβείο. Θα πρέπει να δούμε αν μας ενδιαφέρει το γνήσιο ή το διαμεσολαβημένο τραγούδι. Θέλουμε να καταγράψουμε τις παλιές φωνές. Αυτό είναι μια πλευρά. Θέλουμε να καταγράψουμε τα παιδιά που αντιγράφουν τις παλιές φωνές. Είναι μια άλλη πλευρά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες μορφές τραγουδιού βασισμένες πάνω στα μέτρα των παλιών τραγουδιών. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι όμως σημαντικό αυτή τη στιγμή, στα 40 χρόνια, κλείνοντας έναν κύκλο, ας πούμε, της νεότητας, να μπούμε σαν κύκλο της οριμότητας του φεστιβάλ, δημιουργώντας κάτι καινούριο και για τον τόπο υποφελές. Γιατί το φεστιβάλ μαζί έχει και εμπορικό χαρακτήρα, είναι ένα παζάρι, ένα πανηγύρι στο οποίο πολλούνται πράγματα. Έχει μια διαδικασία προετοιμασίας του, που επίσης θα πρέπει να κοστολογηθεί και να βρεθεί ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι θα ασχοληθούν, και αν θέλουν να είναι και πανελλήνιο, θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία ανάλογη για ένα πανελλήνιο φεστιβάλ δημοτικού τραγουδιού. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και η εποχή είναι κατάλληλη, είναι ακριβώς ο χρόνος. Να πούμε στην εποχή που είπατε, λαογραφικά, καθαρά λαογραφικά, πόσο πιστεύετε με την κρίση που διανύουμε αυτή την περίοδο, μπορεί το κράτος να συνεισφέρει στην λαογραφία? Γιατί η λαογραφία δεν είναι μόνο η μουσική, η δημοτική, η παραδοσιακή, είναι γενικά οι εμφανίσεις,
το παράδοτα ήδη και έθιμα. Βλέπετε να βοηθάει αυτούς τους συλλόγους πανελλαδικά το κράτος ή έχει κόψει η οικονομική ενίσχυση, και πόσο θα επηρεάσει αυτό? Είναι πολλαπλό το ερώτημα και νομίζω ότι είναι και λίγο μπερδεμένο. Το κράτος κάποτε βοηθούσε τους συλλόγους. Η κρίση βοήθησε στο να μην βοηθούνται οι σύλλογοι, γιατί ήταν το πρώτο κονδύλιο που μπήκε στην κατάψυξη. Νομίζω ότι δεν πρέπει και δεν είναι λογικό όλα να τα περιμένουμε και από το κράτος. Άλλωστε, ποτέ οι σύλλογοι δεν περίμεναν από το κράτος. Είναι εθελοντική εργασία, είναι εργασία που έχει σχέση με τη βάση, με τους πολίτες. Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί είναι μια δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτό το ξέρουν και οι πολιτικοί, το ξέρει και η πολιτεία, άλλο η πολιτική, άλλο πολιτεία. Νομίζω ότι είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να βασιστεί στις δυνάμεις του λαού και με αυτές να πάμε μπροστά. Τα φεστιβάλ βασίζονται στην εθελοντική εργασία και στην εργασία των συλλόγων. Υπάρχει όμως και η κρατική πλευρά. Για παράδειγμα, εγώ είμαι στο Κέντρο Λαογραφίας, το οποίο είναι ένας φορέας κρατικός 100 χρόνων, που έχει αποθησαυρίσει ένα υλικό το οποίο αφορά την παράδοση λαϊκή εδώ και 100 χρόνια. Είναι πραγματικά ο θησαυρός της λαϊκής παράδοσης. Αυτή τη στιγμή το κέντρο δημιουργεί τον χάρτη, ένα ευρετήριο των θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού, της άειλης, όπως λέμε, πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία είναι ό,τι έχουμε σχετικά με τη λαογραφία και αξίζει να διασωθεί. Και αυτό με αφορμή την UNESCO, η οποία έχει υπογράψει πριν από 10 χρόνια μια σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, με όλα τα κράτη της γης, να υποστηρίξει τον λαϊκό πολιτισμό σε όλους τους λαούς της γης. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για μας. Είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε ό,τι μας έχει μείνει από την παράδοση. Και αν θέλετε να σας πω και καθαρά οικονομικά, ένα μεγάλο κομμάτι των ΕΣΠΑ είναι στις περιφέρειες για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά που αφορά τον λαϊκό πολιτισμό. Και επειδή δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως και οι τοπικοί, καλό είναι να το μάθουν. Ένα κομμάτι από αυτό το κονδύλιο που αφορά τον πολιτισμό είναι αφιερωμένο στην άειλη πολιτισμική κληρονομιά, δηλαδή στη λαογραφία. Καθαρά στη λαογραφία. Εδώ μας η γνωστή συνάδελφος, η κυρία Πινελόπη Γαβρά. Δύο λόγια, κυρία Γαβρά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ, στα Λαγκάδια, στο διαγωνισμό δημοτικού παραδοσιακού τραγουδιού και μουσικής. Πώς αισθάνεστε, έτσι, δηλαδή καθιερώνεστε σιγά-σιγά? Λοιπόν, ο διαγωνισμός αυτός, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια, είναι 40 χρόνια, ένας θεσμός πια. Και εγώ για τρίτη χρονιά το παρουσιάζω. Λέτε να ακολουθήσω, όσο με κρατάνε τα πόδια μου? Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γιατί η άποψή μου είναι πως συμβάλλει σημαντικά, και κυρίως αυτές τις δύσκολες μέρες και περιόδους που ζούμε, στο να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Είναι ό,τι πιο σημαντικό νομίζω μπορεί να μας συμβεί, αυτό θα μας κρατήσει. Παράλληλα και για μένα είναι μία αφορμή κάθε χρόνο να έρχομαι στον τόπο καταγωγής μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Τα λουτρά ηρέας είναι τόπος καταγωγής, αλλά είναι γενικότερα η Ευρωπαϊκή Γορτινία. Δύο λόγια που αυτός ο θεσμός 40 χρόνια ξεκίνησε από το σύζυγό σας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι μου είχε ρίξει την ιδέα του σε μένα και εγώ του συμπαραστάθηκα και το πετύχα. Ήταν δύσκολο τα πρώτα χρόνια να γίνει αυτό το εγχείρημα? Οπωσδήποτε δύσκολο. Κουραζόμαστε πάρα πολύ. Ο πρώτος διαγωνισμός που έγινε, ήταν εδώ στον ίδιο χώρο, εδώ είχε γίνει? Όχι. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε στα Λαγκάδια. Στα Λαγκάδια. Μάλιστα, και μετά έγινε εδώ πέρα ο χώρος αυτός. Μετά, ναι. Μετά αποφασίσανε όσοι ενδιαφερθήκανε και το κάνουν αυτό. Οι διαγωνιζόμενοι ήταν πολλοί την εποχή εκείνη, λίγοι? Στην αρχή ήταν καμιά δεκαριά παιδιά, κορίτσια και αγόρια, μερικά ποιηματάκια λέγανε. Αλλά μετά σιγά σιγά... Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς νιώθετε που σήμερα τιμείτε το όνομα του συζύγου σας μετά από τόσα χρόνια, αν και να το αναφέρανε? Όχι, είμαι ευτυχισμένη. Γιατί ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και έπρεπε να τιμηθεί κάποτε. Μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής κύριος Ανδρέας Γιουκουρέτζος. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η σχέση με την παράδοση μας δίνει έμπνευση και δύναμη, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να αγωνιστούμε για μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας. Θέλω να επενέσω τον Δήμαρχο Γορτινίας,
πρόεδρο των Λαγκαδίων, τους αντιδημάρχους και όλους όσους συνεργάστηκαν για την φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού, και να ευχηθώ εκείνες και εκείνοι που διακρίνονται στο διαγωνισμό να συνεχίσουν τη σχέση τους με την ελληνική παράδοση για να διατηρήσουμε ακέραιη την ελληνικότητά μας, τόσο με την ελληνική γλώσσα όσο με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, διότι σε αυτή την κρίσιμη εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν μόνο τα δεινά της οικονομίας. Χρειάζεται να αποφύγουμε και τα δεινά της ομογενοποίησης των πολιτισμών. Και ο ελληνικός λαός, με τη γλώσσα του, με την ιστορία του, με τον πολιτισμό του, οφείλει να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής κύριος Νίκος Χουντής, που κατάγεται από τα Λαγκάδια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια παραδοσιακή εκδήλωση αυτός ο διαγωνισμός. Είναι ένα διαρκές ευχαριστώ στον εμπνευστή αυτού του διαγωνισμού, στον Χρήστο Νικήτα Στρατολάτη. Παρευρίσκεται σήμερα και η κόρη του, οφείλω να το πω, διότι πάνω σε αυτή την ιδέα όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρηθεί παράδοση σε μια περίοδο που υπάρχει μια πολιτισμική παρακμή, και νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο για τα νέα παιδιά να προσεγγίσουν τη δημοτική μουσική, τη δημοτική παράδοση με ένα σύγχρονο τρόπο βεβαίως, γιατί είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό και του ίδιου τους της προσωπικότητας σήμερα στις δύσκολες συνθήκες που έχουν. Γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, τον εμπνευστή, τον αείμνηστο Χρήστο Νικήτα. Ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Ευάγγελος Γιαννακούρας. Αυτό όμως το οποίο κάνει διαφορά, γιατί έχουν γίνει απόπειρες να γίνουν διαγωνισμοί σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά έχουν αποτύχει, έχουν ξεφτύσει, έχουν υποβαθμιστεί. Αυτό που κάνει διαφορά στην Αρκαδία είναι ότι αυτός ο τόπος, η Αρκαδία, και ειδικά η Κορτινία, είναι ταυτισμένος με τη μουσική και το χορό. Άλλωστε από αρχαιότητα των χρόνων, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί στην ταύτιση της Αρκαδίας με τη μουσική και το τραγούδι. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση καμία να αποτύχει αυτή η προσπάθεια, η οποία έγινε εδώ στα όμορφα Λαγκάδια, στην ωραία περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, δήμαρχος Καλαμάτας, πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, μας κάνει την τιμή απόψε. Χαίρομαι γιατί είμαι σήμερα στα Λαγκάδια σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση. Ο σκοπός της επίσκεψής μου εδώ είναι να στηρίξω κι εγώ από την πλευρά μου αυτό το διαγωνισμό, αυτό το σπουδαίο έθιμο, και είναι ανάγκη στην εποχή της κρίσης και των ιδανικών και των αξιών μας, των αμφισβητήσεων γενικότερα, να είμαστε δίπλα στις παραδόσεις, δίπλα στις αξίες μας, δίπλα στο δημοτικό μας τραγούδι, το οποίο είναι γεμάτο μηνύματα για την ταυτότητα και για την πορεία του ελληνισμού. Ο δήμαρχός μας, ο δήμαρχος ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο δήμαρχος Κορτινίας. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη επέτειος, όπως είπες και εσύ, γιατί είναι τα 40 χρόνια, γι' αυτό και είναι διήμερη η φετινή διοργάνωση. Χτες είχαμε 7 χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα με διάφορους χορούς παραδοσιακούς, πολύ ωραίο θέαμα. Σήμερα θα έχουμε το κλασικό κομμάτι, το διαγωνιστικό, με 17 διαγωνιζόμενους από ό,τι γνωρίζω. Υπήρχαν αρκετές συμμετοχές και ελπίζουμε να σταθούμε επάξια στο ύψος των πριν από εμάς, οι οποίοι θεσμοθέτησαν και διατήρησαν τον θεσμό αυτό στο υψηλό του επίπεδο. Έχουμε και τα μέσα ενημέρωσης, τον κύριο Καλύβα, τον διευθυντή της εφημερίδας Γορτινία. Ο κύριος Μουστόγενης Γιώργος, που εκπροσωπεί το Καλημέρα Αρκαδία, το site, τις Αρκαδικές Ειδήσεις και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης. Η Αρκαδική Τηλεόραση, η Ελλάδα TV και ο κύριος Τσαρβόπουλος Ηλίας από τον Αρκαδικό Κήρυκα. Επίσης, ο κύριος Μητρόπουλος από το πρωινό Μοριά.